Στα θρανία του επιστρέψουν από Δευτέρα χιλιάδε μαθητέ του Δημοτικού Σχολείου που για μεγάλο χρονικό διάστημα έμειναν εκτό τη διαζώση εκπαίδευση. Μαθητέ και εκπαιδευτικοί θα περάσουν την πόρτα των σχολείων μόνο εφόσον έχουν κάνει τα τεστ και θα έχουν το σχετικό έγγραφο έντυπο. Βεβαίωση ότι είναι αρνητική στον COVID-19. Ήδη έχει ξεκινήσει στα φαρμακεία διανομή των self tests σε εκπαιδευτικού, μαθητέ και διοικητικό προσωπικό πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώ και φοιτητέ που κάνουν πρακτική άσκηση σε σχολεία εν ώψη του ανοίγματο 10 Μαου. Υπενθυμίζεται ότι η σχολική χρονιά παρατείνεται για τα δημοτικά σχολεία μέχρι τι 25 Ιουνίου και για τα γυμνάσια Λύκαια μέχρι τι 11 Ιουνίου. Ο πρόεδρο του Λόγου Δασκάλων Επιαγωγών, Κώστα Παργανά, αναφέρθηκε στη διαδικασία, που δεν είναι δύσκολη, αλλά προκαλεί σε μερίδα γονέων και παιδιών ένα σχετικό άγχο. Ωστόσο, αρκεί κάποιο να ακολουθήσει τα βήματα που είναι απλά και να αναμείνει το αποτέλεσμα. Πάντω, όπω είπε ο κ. Παργανά, από Δευτέρα αναμένεται να έχουν και την πλήρη εικόνα τη διαδικασία. Από 5 Πέμπτου μέχρι 8 Πέμπτου μπορούν να προμηθευτούν εκπαιδευτικοί γονεί και μαθητέ τα self-test προκειμένου να μπορούν από Δευτέρα να έρθουν κανονικά στο σχολείο. Είναι μια διαδικασία η οποία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά. Μένει να δούμε πώ ακριβώ θα εφαρμοστεί και τι ακριβώ θα υπάρξουμε, τι θέματα θα υπάρξουν. Εκ πρώτη όψεω, φαντάζει τουλάχιστον από αυτά που ακούμε από γονεί φαντάζει λίγο δύσκολη, αλλά όπως σας είπα, μένει να, δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και από Δευτέρα φαντάζομαι θα έχουμε και περισσότερα και συγκεκριμένα δεδομένα.